Χαίρετε και καλώς ήρθατε στον έρωτα. Εντάξει, το παιχνίδι το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ περίμενα. Ήμουνα πολύ διστακτικός λόγω των γραφικών, καθαρά λόγω των γραφικών για το παιχνίδι. Αλλά επειδή παίζει γενικά σε χαμηλή τιμή, είναι γύρω στα 15 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, 14, κάτι πολύ ωριακά δηλαδή στο budget που θα δει, και επειδή έβλεπα υπερβολικά πολύ καλές κριτικές, αποφάσισα να του ρίξω μια δοκιμή να δω τι γίνεται. Τώρα, το συγκεκριμένο το παιχνίδι λένε ότι είναι υπερβολικά εθιστικό, έχουν δίκιο, είναι υπερβολικά εθιστικό. Είναι κλασικό παιχνίδι που λες ότι ένα ακόμα θα παίξω έτσι ένα μικρούλι και θα σταματήσω και ξημερώνει. Εντάξει, τώρα το concept γενικά του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ απλό. Εντάξει, και δεν του φαίνεται κιόλας. Εντάξει, είναι ότι τέλος πάντων γίνεται ένας χαμός κλασικά στον πλανήτη, μπλα μπλα μπλα. Εντάξει, κλασικό σενάριο. Και στην ουσία προσπαθείς να καταφέρεις να φύγεις, να σώσεις τον κόσμο, οτιδήποτε. Εντάξει. Βλέπετε, τα γραφικά είναι χάλια, δηλαδή ο χαρακτήρας είναι απελπισία. Το γραφικό είναι ψηλό συμπαθητικό βέβαια, αυτά με τις εικόνες που φαίνονται αριστερά-δεξιά. Τώρα, το concept όλο είναι ως εξής, εντάξει, ότι κάνουμε λούπες. Εντάξει, εξού και το loop hero που λέγεται το παιχνίδι. Το οποίο περιπτώτως σας έχω link κάτω στο description, άμα σας αρέσει να το τσιμπήσετε. Το σκεπτικό είναι τώρα ότι εσύ κάνεις τον κύκλο, κάνεις αυτή τη λούπα βασικά. Όπως βλέπετε, ξέρω εγώ, στο χάτι είναι actual ένας κύκλος. Όπου εμφανίζονται τερατάκια, καλή ώρα, τα πλακώνεις, εντάξει, και αυτά σου δίνουν κάποιο loot ή κάποιες κάρτες. Γιατί έχει... Τώρα το συγκεκριμένο βλέπετε, μας έδωσε, ξέρω εγώ, ένα οπλάκι. Σας έχω βάλει λίγο το tutorial τώρα στην αρχή, για να πάρετε λίγο μια ιδέα. Εντάξει, σου ρίχνουν κάρτες και gear. Εντάξει, το παίρνετε το gear, το βάζετε πάνω, σου δίνει μια ιδιότητα, ξέρω εγώ, ότι κάνει, ξέρω εγώ, πόσο damage κάνει στο συγκεκριμένο το όπλο. Και από εκεί και πέρα σου έχει και τις κάρτες. Οι οποίες κάρτες, στην ουσία, σου δίνουν resource. Εντάξει, το οποίο είναι κάθε φορά που τοποθετείς ή οτιδήποτε, ή έχει και κάρτες οι οποίες αλλάζεις τη λούπα εκεί που κινείσαι. Τώρα π.χ. ας πούμε, ξέρω εγώ, το Grove σου λέει ότι θα εμφανίζει τέρα ανά 2 μέρες. Πάνω από εδώ, πάνω τέρμα δεξιά, βλέπετε μια πράσινη μπαρίτσα που ανεβαίνει. Εντάξει, αυτή είναι και καλά η μέρα. Και ακούτε και τον Κόκορα, αν ακούγεται. Εντάξει, που είναι ότι έχει αλλάξει η μέρα. Οπότε ανά 2 μέρες σε εκείνη την περιοχή εμφανίζονται, ξέρω εγώ, τέρατα. Εντάξει, τώρα το concept είναι ότι όταν σκοτώνετε τέρατα, αυτά μπορούν να ρίξουν gear ή κάρτες. Τις κάρτες, τώρα αυτές ας πούμε, ξέρω εγώ που έχω το Forest και το Rock. Ανάλογα, αυτή είναι την τοποθετώ σε όλο το χάρτη, τέλος πάντων, που βλέπω. Δηλαδή τώρα θα δείτε, μόλις το επιλέξω με το καλό, θα μου δείξει κάτι πράσινες περιοχές που θα είναι ο χάρτης. Να, εδώ βρήκα ένα καλύτερο πλάκι. Ωραία, οπότε πάμε εδώ πέρα όπου διαλέγω το Forest. Τώρα το concept αυτό είναι ότι σου δίνει κάποιες ιδιότητες σε σένα, δηλαδή λέει αυτό ότι έχεις ένα χειρό attacksmith, το forest, και το τοποθετείς κάπου σε όλο το χάρτη αυτό. Και στη τζαντούλα μαζεύεις και resources, τα οποία θα δούμε λίγο πιο μετά που χρησιμεύουν. Εντάξει, τώρα στα πάνω, ακριβώς από μένα πάνω εδώ στο κόκκινο, βλέπετε ότι είναι τα στατιστικά του ήρωα. Εντάξει, οπότε αυτά προφανώς κάνεις κύκλους, παίρνεις καλύτερο gear, ανεβαίνουν τα στατιστικά σου, και όσο σκοτώνεις κιόλας, παίρνεις και τέτοιο. Τώρα το concept που σου λέει αυτός είναι ότι μπορείς όταν φτάσεις τέλος πάντων στην πόλη, εκεί πέρα που ξεκινάς, μπορείς να κάνεις retreat και να γυρίσεις πίσω, που στην ουσία τελειώνει το run σου. Εντάξει, τελειώνει η λούπα σου. Αυτό το κάνεις γιατί μόλις το χρησιμοποιείς, βλέπετε, σου λέει ότι θα κρατήσεις το loot μάζεψες από τα resources που αυτός είναι ο βασικότερος στόχος. Δηλαδή για να μπορέσεις να εξελιχθείς κυρίως, θα κάνεις από εκεί. Οπότε έχει αυτό το, ας πούμε, το κλασικό roguelike σύστημα. Γενικά σαν gender έχει τρελή μίξη παιχνιδιών. Τώρα, εδώ θα πας, ξέρω εγώ, με βάση αυτά που έχεις, θα πας να κάνεις build, οπότε φτιάχνεις κάποια κτίρια.
Τώρα, τα κάθε κτίρια σου δίνουν εσένα κάποιες ιδιότητες, οι οποίες είναι, όπως βλέπετε, αυτό είναι όλο το tree, όσο φαίνεται. Εντάξει, το παίρνεις, το τοποθετείς και σιγά σιγά αρχίσεις και φτιάχνεις το χωριό σου. Εντάξει, τώρα, και όταν θες, πατάς exhibition και πας και λες, ξέρω, θα ξεκινήσεις. Κάτσε να δούμε τώρα εδώ, άμα ξαναπάω εγώ στο κάμπο. Όχι. Εντάξει, και ούτω καθεξής. Εντάξει, οπότε το concept λίγο πολύ είναι αυτό. Δηλαδή, βλέπετε, λούπα πάλι, ξανά μανά από την αρχή, κάνεις τον κύκλο, εντάξει, και ο στόχος είναι σίγουρα να αντέξεις όσο περισσότερες λούπες, ώστε να μπορέσεις να πάρεις πιο πολλά resource, οπότε να μπορέσεις να εξελίξεις το χωριό σου. Τώρα, το χωριό είναι ότι στην ουσία, βλέπετε, το έχω πάει και λίγο πιο full speed εδώ τώρα, για να βλέπουμε τι γίνεται. Μαζεύω το gear, βάζω το gear, παίζει. Και τώρα, όταν έχεις μαζέψει όλους το gear και μαζέψεις τέλος πάντων το υλικό που θες, το αποτέλεσμα είναι ότι όταν θα πας στο χωριό μπορείς να ξεκλειδώσεις διάφορα κτίρια. Τώρα, τα κτίρια αυτά είναι είτε να σου δίνουν καλύτερο armor, είτε να σου δίνουν, ξέρω, κάτι potions που σου δίνουν, ξέρω εγώ, τέτοια, ναι, είτε όπως βλέπετε ότι μου λείπουν, είναι σε γκριζαρισμένα κάποια από εδώ πέρα πάνω ψηλά που βάζω το gear μου, οπότε φαντάζομαι ότι αυτά σιγά σιγά ξεκλειδώνουν, οπότε γίνεται πιο δυνατός ο ήρωας, μπορεί να αντέξει περισσότερες λούπες. Και το όλο concept είναι ότι μετά από έναν αριθμό από λούπες εμφανίζεται ο κακός. Εντάξει, και μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Τώρα δεν ξέρω, από ό,τι έχω δει γενικά λέει ότι είναι chapters, εντάξει, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος, δηλαδή αν σταματάει σε κάποια φάση. Φαντάζομαι ότι νομίζω είναι 4 τα chapters όλα, και υπάρχουν και 3 διαφορετικές κλάσεις ηρών σίγουρα. Anyway, πάνω κάτω είναι αυτό το παιχνίδι. Το άλλο που έχει αρκετά συνδυαστικά είναι ότι, ξέρω εγώ, ότι θα πάρετε κάποιες κάρτες ανάλογα πως θα τις βάλετε στη σειρά. Δηλαδή πάνω αριστερά, τώρα ας πούμε, ξέρω εγώ, έχω ένα treasury. Όταν θα του βάλεις αυτού πράγματα πάνω, παίρνεις περισσότερα resource. Οπότε έχει όλο. Όταν θα βάλεις πέτρες δίπλα σε forest, ξέρω εγώ, γίνεται ανθισμένο forest. Όταν θα βάλεις πάρα πολλές πέτρες μαζί, φτιάχνετε, ξέρω εγώ, ένα mountain που σου δίνει και gear το συγκεκριμένο, αλλά εμφανίζει και παραπάνω τέρατα. Έχει πολύ εξέλιξη και αυτό είναι τώρα, σας λέω, σε μια φάση που μόλις το ξεκίνησα. Στο run νομίζω έπαιξα σερί γύρω στις 5-6 ώρες. Άρα πατέρα, λέει non-stop. Όπου είδα τον πρώτο ήρωα, τον πρώτο κακό που με σαπάκια στο ξύλο. Anyway, τώρα, αυτό το βιντεάκι που έχω γενικά με το run στο full speed θα βγάλω κι άλλα τέτοια. Οπότε άμα θέλετε μπορείτε να δείτε και από εκεί κάποια εξέλιξη πως πάει, ή να συγκρίνετε, να γλιτώσετε κάποια run. Δηλαδή από εδώ πάνω που στην ουσία φαίνονται στατιστικά μπορείτε να καταλάβετε περίπου με την build πάνω απ' έξω. Έχει vampirism, έχει dodge, έχει, ξέρω εγώ, με critical, έχει με spell. Και όπως σας είπα έχει και τρεις χαρακτήρες, τρεις ήρωες που δεν τους έχω δοκιμάσει. Έχει τον κλασικό τον warrior σίγουρα, ένα ρογκά και νομίζω ένα necromancer αν κάνω λάθος, που δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Εδώ είναι που βγάλαμε το βουνό. Οπότε, αυτά από μένα. Άμα σας αρέσει το παιχνίδι, το έχετε δει οτιδήποτε, μου λέτε. Σίγουρα θα σας ανεβάσω και μια σειρά από διάφορα βιντεάκια από το loop, γιατί στην τάρθα θα το παίξω κι άλλο. Οπότε μπορείτε να δείτε γενικά και λίγο παραπάνω την εξέλιξη του παιχνιδιού. Οπότε, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα θέλετε κάντε κάποιο like, κάντε like, subscribe, άμα σας αρέσει το βιντεάκι. Και αυτά τα λέμε στο αμέσως επόμενο βίντεο. Αυτό. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.